Αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι βρισκόμαστε προ τη συγκομιδή του Λεοκάρπου και δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Να ζητηθεί κατά λίγο, ας πούμε, μεγαλύτερος αριθμός, κατά κατηγορία, ποιοι θα είναι πλήρης, δηλαδή για όλο το έτος, που συνήθως είναι οι εργάτες που χρησιμοποιούμε στη κτηνοτροφία και θερμοκήπια, και να κατηγοροποιήσουμε πώς είναι για τις ελιές, οι οποίες είναι υποχειακοί. Είμαστε λίγο απρόβλεπτοι με τις ελιές. Και σε συνδυασμό φέτο που θα είναι μια όχι καλή χρονιά για τον παραγωγό, έχουμε προβλήματα ανοβρίας, έχουμε προβλήματα δακόπτωσης, έχουμε προβλήματα ασθενειών, το οποίο θα γίνω μάντης κακών. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα χρειαστούν ραβδιστάδες. Θα πέσουν μόνες τους. Δυστυχώς φέτο ο παραγωγός βλέπω να μην απολαμβάνει τίποτα από την παραπάνω τιμή που ενδεχομένως να βγει. Γιατί θα την πληρώσει για τα λιοτρίβια, για την έκθεση, και θα την πληρώσει για τους εναπομείναντες εργάτες, ήδη δηλαδή εργάτες που ασχολούνται με το ράβδος που λέμε, ζητάνε τρελά πράγματα. Άλλος 60 και άλλος 70 ευρώ ημερομίσθιο τη μέρα και 7 ευρώ την ώρα υπερορία. Θα τον πάει ο Γιώργος τον άνθρωπο αυτόν. Αυτό θα μάθει, μετά θα αναγκαστεί να σηκωθεί να φύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μένουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Δεν παίρνουν βίζα, δεν μπορούν να μπουν, δεν μπορούν να μείνουν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα όλων των επιχειρηματιών που λένε ότι εγώ θέλω να πάρω 2 άτομα, αλλά θα τα μάθω τη δουλειά και θα μείνουν για 4, 6, 8 χρόνια. Το βασικό είναι αυτό. Δηλαδή να έρθουν 2 χρόνια, ένας θα τον και να αποκτήσουν. Δηλαδή μήπως πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα. Υπήρξε η νομοθετική ρύθμιση το 2021, είναι ο νόμος 4783 που δίνει αυτή τη δυνατότητα κατά παρέκκληση, χωρίς να θεωρούνται οι άδειες εισόδους, χωρίς να παίρνουν δηλαδή βίζα, να εσέρχονται στη χώρα. Αυτό το έχει δώσει. Και μετά να έρχονται. Και να έρχονται εδώ πέρα. Μετά εννοείται ότι αποχωρούν. Όσον αφορά τους ανθρώπους που θα φέρουμε εδώ για να μας βοηθήσουν, ναι, αλλά ποιος θα τους δηλώσει? Εγώ θα αναλάβω, ο Γκατζανός, ο κύριος Κουτλής, ο Αλφα Συνεταιρισμός? Θα πρέπει να είναι καθορισμένο αυτό. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, δυστυχώς. Αυτό που εντοπίσαμε είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από αυτούς οι οποίοι παραπονούνται. Είχαν κληθεί άπαντες ώστε να παραστούν εδώ πέρα για να δούμε, να κάνουμε μια πρώτη καταγραφή. Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώσαμε ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε εμείς να τα μεταφέρουμε στα αρμόδια Υπουργεία, δόθηκε μια παράταση τρίμηνη, το 3 συν 3 μήνες, για συγκεκριμένους εργάτες, ο οποίος είναι μετακλητή. Αυτό ήταν με μια νομοθετική ρύθμιση που έγινε ο 4781 του 2021 και προέβλεπε για τους εργάτες, για τους εποχικούς τουλάχιστον, να υπάρχουν τρίμηνοι, να έρχονται χωρίς θεώρηση βίζας κλπ. Για να μπορούν να εξυπηρετούν τις εποχικές εργασίες. Αυτό το Υπουργείο, χθες συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Μετανάστευσης και Ασύλου, εξέδωσαν μια νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία υπάρχει μια παράταση. Πέραν αυτού όμως, εμείς επειδή πρέπει να κάνουμε ένα προγραμματισμό διετίας και βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο μειώνεται, συρρυκνούνται το εργατικό μας δυναμικό, θα καλέσουμε πάλι 24 του μηνός όλους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να το μεταφέρουμε να μεταφέρουμε την πραγματική ζήτηση των εργατών γης και στις κτηνοτροφικές εργασίες, αλλά και σε λοκομικές, στα αρμόδια Υπουργεία. Ευελπιστούμε να ευαισθητοποιηθούν όλοι και πραγματικά να δώσουν την δέουσα σημασία, γιατί έχουμε μια παραγωγή αυτή τη στιγμή η οποία τρέχει, την ελοκομική παραγωγή, και δεν έχουμε εργάτες γης να την μαζέψουμε. Έρθει σε επικοινωνία και με άλλους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και μου λένε ότι, ας πούμε, από την Αλβανία, από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό για να έρθει. Και έχουν απευθυνθεί, συγκεκριμένα μιλάω για την Περιφερειακή Ενότητα της Σημαθίας, έχουν απευθυνθεί στο Βιετνάμ και ζητάνε. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχουν απευθυνθεί στην Ουκρανία. Υπάρχει σε όλη τη χώρα, δεν είναι δηλαδή κάτι κατά τόπους. Αυτή τη στιγμή εμείς κοιτάζουμε την δικιά μας Περιφερειακή Ενότητα της Λέσβου, που είναι η μεγαλύτερη αλληλοπαραγωγική περιοχή τουλάχιστον
περιφερειακή ενότητα σε όλη την περιφέρειά μας, το πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Εννοείται ότι θα έρθουμε σε επαφή με το Μετανάστευσης και Ασύλου, το Υπουργείο. Από ό,τι με πληροφόρησαν εδώ, γι' αυτό ήταν εκεί η συγκέντρωση αυτή, ήδη τους είχαν καλέσει από το Μετανάστευσης και Ασύλου και ζητούσαν να δουν τις ανάγκες τους και από ηλιοτριβία και σε ηλιοπαραγωγούς και σε κτηνοτροφικές μονάδες και σε θερμοκήπια που έχουμε ανάγκη. Και είπαν και τα καταγράψανε. Τα δηλώσανε, λέει, και τα καταγράψανε. Δεν θέλω να το συνδέσουμε μονάχα με τους μετανάστες, τους οποίους εμείς αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε εδώ. Υπάρχουν και μετανάστες άλλοι, οι οποίοι το διαχειρίζεται πάλι το ίδιο το Υπουργείο, από άλλες χώρες. Ίσως να δοθεί λύση από εκεί.